τεχνικού προγράμματος και σχεδίου δράσης μετά και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης αναφέρθηκε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών αφενός και αφετέρου απότερο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι τόνισε ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των έργων με τη δημιουργία υποδομών. Εδώ θα πω κάποια γενικά εγώ πράγματα και ο κ. Παλέτα θα συμπληρώσει. Έχει να κάνει με το τεχνικό πρόγραμμα του 2020. Σίγουρα αφορά και τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα όλων των χρονιών που έρχονται ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας και είναι και αυτά τα οποία προτείνουμε για το 2020. Πώς προέκυψαν αυτές οι ανάγκες και τα έργα. Προέκυψαν κατόπιν της συνέχειας που έχουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή και γνωρίζουμε κάποιες ανάγκες από το πρώτο χέρι. Προέκυψαν από τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων που κατατέθηκαν μετά από έγγραφο που κάναμε, οπότε συμπεριλήφθηκαν και όλα τα έργα αυτά τα οποία τα τοπικά συμβούλια εισηγήθηκαν. Και από εκεί πέρα έχουμε στραμμένο και το μάτι μας και τα αυτιά μας και στο καινούργιο ΕΣΠΑ και στις προσκλήσεις που βγαίνουν έτσι ώστε να είμαστε όριμοι όσο μπορούμε όριμοι βάσει του στελεχειριακού δυναμικού της τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό που θέλω να πω, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πολλή κουβέντα, θα πει κάποιο, α πούμε, γιατί δεν το έχει ξαναπεί και η κυρία Κετσαντά, προλαβαίνω, Λίτσα, ότι μα πώς είναι αυτά και βάζει μια μικρή πίσω κτλ. Η φιλοσοφία μας σε όλα αυτά τα προγράμματα, αυτά τα χρόνια και εδώ και στη ΔΕΙΑ είχε το εξής σκεπτικό, ότι εμείς είμαστε ένα πολιτικό όργανο και οφείλουμε να αποτυπώνουμε την πολιτική μας βούληση μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο στο τεχνικό πρόγραμμα, έτσι ώστε παίρνοντας αυτή την εξουσιοδότηση ο Δήμαρχος να πει ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα στα χέρια μου που εκφράζει την πολιτική βούληση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα υπάρχει ανάγκη η οποία έχει καταγραφεί μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα βάζουμε όσα πραγματικά μας λείπονται αυτή τη στιγμή και αποτυπώνουμε τις ανάγκες. Τώρα, το πώς θα. Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε. Χρειάζονται όλα αυτά τα έργα. Εμείς δεν χρειάζονται. Και αν εσείς σήμερα έχετε κι άλλο ένα έργο ακόμη, πείτε μας να το γράψουμε που το ξεχάσαμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι αν χρειάζονται, οφείλουμε, θεωρώ εγώ τον εαυτό μου έτσι, θεωρώ αυτή την ευθύνη, υποχρεωμένος να προσπαθήσω να βρω χρήματα όσα χρειάζεται η τοπική μου κοινωνία, χωρίς να βάλω όρια ότι ο Δήμος Αρταίων πρέπει να πάρει μέχρι εκεί, γιατί πρέπει να πάρει κάποιο άλλο. Αν χρειάζεται και υπάρχει μια υστέρηση ή γιατί το απαιτούμε ή για χίλια δύο πράγματα, πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Και εκεί φαίνεται αν είμαστε σωστοί σε αυτό που κάνουμε ή όχι. Άρα, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Και το αντιλαμβάνομαι έτσι γιατί πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες να μπορέσουμε να οριμάσουμε στο σωστό χρόνο τις προσκλήσεις που δεν μας περιμένουν. Και το ξέρω πολύ καλά γιατί αυτή τη στιγμή παλεύουμε με τις μέρες εν ώψη Χριστουγέννων να υποβάλουμε 9 προτάσεις σε διάφορα προγράμματα που είναι είτε φιλόδημος είτε ΕΣΠΑ. Είτε οτιδήποτε άλλο, για να μην χάσουμε το παραμικρό 1 ευρώ. Και τι κάνουμε αυτό, προφανώς, θα αφήσουμε κάποια έργα παραπίσω, τα οποία έργα αυτά, ναι, μεν είναι αναγκαία, δεν διαφωνώ, αλλά όμως τα λεφτά τα έχουμε εξασφαλισμένα και είναι στα ταμεία μας και είναι τα δικά μας χρήματα. Είναι δημοτική πόρη. Άρα προέχει για εμάς σίγουρα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και όλα τα έργα, αλλά σας λέω με, με ένα χρονοδιάγραμμα και βάσει των μηχανικών που έχει η τεχνική υπηρεσία. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια έτσι σύντομη περιγραφή τα στάδια που βρίσκονται τα διάφορα έργα που υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να πω ότι, όπως ήταν για την εισήγηση, από τα έργα που κλείνουν, που ολοκληρώθηκαν και κλείνουν τώρα και θα βγουν το τεχνικό πρόγραμμα ή ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι έργα προϋπολογισμού 3.448.000 ευρώ, όπως τις φωτοστρώσεις, έργα οδοποιίας, ο παιδικός σταθμός των Κουστακιών, παρεμβάσεις στο αθλητικό κέντρο. Παράλληλα, πούμε ότι σε διάφορα στάδια, όπως φάσεις υλοποίησης ή υπογραφής σύμβασης, είναι συνολικά έργα προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων περίπου 600.000 ευρώ, ενώ σε φάση άμεσης δημοπράτησης που προσπαθούμε και με τις οικονομικές επιτροπές που πιέζονται και φέρνουμε συνέχεια έκτακτα θέματα για να δημοπρατήσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι έργα προϋπολογισμού 8.333.000 περίπου ευρώ. Εκτός αυτών έχουμε εγκεκριμένη χρηματοδότηση σε έργα 6.368.000, τα οποία είμαστε στο οριστικό, στο τελικό στάδιο για να πάρουμε τις εγκρίσεις δημοπράτησης. Και όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, γίνεται τεράστια προσπάθεια και θα υποβάλουμε το επόμενο διάστημα προτάσεις που θα περνάνε, θα υπερβαίνουν σε διάφορες προσκλήσεις που έχουν βγει, που θα υπερβαίνουν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτά από μένα, τα υπόλοιπα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος. Συγγνώμη, το έργο που είπαμε να προσθέσουμε ένα έργο. Να προσθέσουμε κι άλλο ένα έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 που αφορά αναβάθμιση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιφερειακή οδό εντός της πόλης της Άρτας και συγχρονισμό του δικτύου. Γιατί στην περιφερειακή, στην πόλη μας, ο φωτισμός υπάρχουν σημεία που υπάρχει μόνο από τη μία μεριά, υπάρχουν κενά, οπότε θα μελετήσουμε και να ετοιμάσουμε τη μελέτη για να μπορέσουμε να κάνουμε αναβάθμιση του και να είναι καλύτερο και πιο ασφαλές. Το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αποτελούν για μας τα πιο σημαντικά ζητήματα, τόνισε μεταξύ άλλων η επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Τζένιτα Πρατζικίλια. Χαρακτήρισε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με προχειρότητα χωρίς καμία διαβούλευση με τις παρατάξεις. Δεν ήρθαν ποτέ σε μας οι προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης, επεσήμανε. Δεν υπάρχουν προτάσεις για πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα χωρίς κανένα αναπτυξιακό προσανατολισμό. Άρα λοιπόν δεν ήρθαν ποτέ στα χέρια μας και δεν μας δόθηκαν ποτέ οι προτάσεις από τα τοπικά συμβούλια. Δεν μας δόθηκε ποτέ στα χέρια μας οι προτάσεις που έκανε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Παρά μας ήρθε ένα τεχνικό πρόγραμμα με έργα τα οποία για κάποιους λόγους η ίδια εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε να τα βάλει 100 ευρώ χωρίς να ξέρουμε εμείς αν μία δημοτική ενότητα έχει δώσει ένα έργο υψίστης σημασίας επίγον που πρέπει να κάνουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε τα στοιχεία για να το ξέρουμε. Τα κάνετε μεταξύ σας σε κλειστές πόρτες, γιατί για να συμμετέχεις κάπου πρέπει να το ξέρεις για να πας και να μπορείς να συμμετέχεις. Δεν μπορείς να γίνεις μάντης. Άρα λοιπόν η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά εγώ θα πω του ιδίου του Δημάρχου στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για μας είναι ανεπίτρεπτη. Όχι απλά μας εμπέζει, χωρίς καμιά διάθεση, όχι για συνεργασία, αλλά ούτε καν για συζήτηση. Ούτε αυτό ο κύριος Δήμαρχος δεν δέχεται να κάνει μαζί μας. Έτσι λοιπόν, εμείς που θέλουμε και οφείλουμε να δώσουμε μία απάντηση στους συμπολίτες μας για τη φυσιογνωμία την οποία πρέπει να έχει διαμορφώσει ο Δήμος μας και η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μετασχηματιστεί σε μια φιλική, λειτουργική και κυρίως ελκυστική πόλη, φυσικά και δεν μας τη δίνει αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν προτάσεις ούτε για κοινωνικές δράσεις, ούτε για αναπλάσεις σε πλατείες χωριών, ούτε σε αναπλάσεις μέσα στην πόλη μας, ούτε κυρίως για επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων και πάρκινγκ που έχει αυτή τη στιγμή σοβαρά θέματα η πόλη μας. Αυτό λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει κανέναν αναπτυξιακό ρόλο και δεν συνδράμει καθόλου στην ιστορικότητα της πόλης μας. Πρόκειται για μια προηλημένη απόφαση και για εγκεκριμένα έργα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν, τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής παράταξης γέφυρας στο μέλλον Γιάννης Παπαλέξης. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, κοιτάξτε, ποια είναι η άποψη δικιά μου. Η άποψη του Δημάρχου έχει μέρη αντίκειο ότι τα βάζω όλα, έχω λοιπόν ένα χαρτί στα χέρια μου που λένε ότι θέλω να φτιάξουμε όλα τα έργα στο Δήμο. Δηλαδή, θέλω να φτιάξουμε την Άρτα όταν έγιναν τα προηγούμενα 500 χρόνια, να τα φτιάξουμε μέσα σε μια τετραετία. Αυτό είναι μια κουβέντα, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Αυτό όμως, τι μπορεί να γίνει. Εγώ που είμαι ένας χαλαρός πολίτης της Άρτας, ο οποίος δεν συμμετέχω και πάρα πολύ εδώ να πάρει αυτά τα δημοτικά συμβούλια και βλέπω ότι είμαι στο τραπέζι του καφενείου και πίνω τον καφέ μου και πέφτει μια εφημερίδα. Δεν έχω και τα γυαλιά μου, δεν βλέπω και πολύ καλά, δεν ξέρω και πολλά γράμματα. Αν κάτσω να διαβάσω όλους τους πίνακες που λέει Λίτσα, θα διαβάζω μπροστά τους τίτλους. Και διαβάζω στους τίτλους τι θα καταλάβω. Ότι όλα αυτά τα έργα θα γίνουν. Αυτό θα καταλάβουν. Άρα λοιπόν έχει και την πονηριά με αυτή την έννοια δηλαδή. Αυτό όμως έχει και τρέμεριά, γιατί του χρόνου θα έρθουν να παραπαρθούν αυτοί που είδαν τα έργα να γίνονται και τα οποία δεν θα γίνονται. Ως εκ τούτου, εντάξει, έχει μια πονεριά μέσα σε αγωγικά αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει το αντιλαμβάνομαι και το λέω και όποιος θέλει το καταλάβει. Τώρα, από εκεί πέρα τι ψηφίζουμε. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε δικό μας πρώτο πρόγραμμα. Να προτείνουμε δηλαδή σαν αντιπολίτευση κάτι. Προφανώς όχι. Γιατί ό,τι πρόγραμμα τεχνικό ή κατά πάσα καταρτήσει εδώ, έχει ανάγκη τη βοήθεια τη υπηρεσία. Η υπηρεσία προφανώς είναι αυτή που κατάρτισε, γιατί μην νομίζετε κάτι ότι κάνουν δήμαρχο αυτά, θα τα κάνει τεχνική υπηρεσία. Γιατί η τεχνική υπηρεσία κατάρτισε το πρόγραμμά τη με εντολή βέβαια των δημάρχων στι πολιτικέ κατευθύνσει, αλλά αυτή. Ως εκ τούτου, να καταθέσουμε άλλο πρόγραμμα, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Άρα λοιπόν, δεν μας δίνεται δυνατότητα να πάμε απέναντι, να καταψηφίσουμε.
Δηλαδή θα το καταψηφίσουμε ή θα πάρουμε, θα πούμε αρνητική άποψη ή παρόν ή λευκό. Όχι, τούτο παρόλα αυτά όμως θα περάσει. Γιατί αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, όπως είναι ο νόμος, είτε ψηφίσουμε είτε όχι, θα περάσει. Στο έργο Παιδικής Χαράς για άτομα με αναπηρία εστίασε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης Πολίτες με Όραμα Γιώργος Μπαλάγκας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι όπως παραδέχθηκε και ο κύριος Δήμαρχος, πρόκειται για μια καταγραφή έργων όπως διαμόρφωση πλατείας Κερματών, που από πίστοση 500.000 ευρώ το 2014 φτάνουμε στο 2020 με πίστοση 100 ευρώ κλπ. Τόνισε. Δεν χρειάζεται να καταβάλει κανείς ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή για να αντιληφθεί αυτό που σήμερα περιτράνως παραδέχεται ο κύριος Δήμαρχος. Ότι απλά κάνει καταγραφή των έργων. Αλλά όμως, το ζητούμενο είναι το εξής. Πώς παρουσιάζεται στην κοινωνία, πώς παρουσιάζεται στον κόσμο. Παρουσιάζεται σαν απλή καταγραφή ή δημιουργείται η αίσθηση και η επιποίθηση στον κόσμο ότι συντομότατα τα έργα τα οποία αυτά έχουν καταγραφεί θα υλοποιηθούν. Τι βλέπω εδώ, οργασμό έργο, χαμός. Θα αναφερθώ σε 3-4 μόνο και ο καθένας σας βάλει τα συμπεράσματά του. Ανάπλαση παραποτάμιο πάρκο Αγίου Σπυρίδωνα, προϋπολογισμός 150.000 ευρώ, πίστοση 100 ευρώ. Και πόσα άλλα δεν θα ήθελα να σταθώ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Αλλά πέραν αυτό όμως ζητάω μια συγγνώμη, δεν αναφέρθηκα στο σημαντικότερο για μας, που είναι η κατασκευή της παιδικής χαράς ΑΜΕΑ. Αρχικός προϋπολογισμός και είναι από το 2017, κύριε Δήμαρχε. Είναι προϋπολογισμός 40.000 ευρώ, μπαίνουμε στο 2020 και δυστυχώς ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί αυτό το έργο που, εν πάση περιπτώσει, για μας είναι πρώτης της σημασίας. Θα ήθελα να παρακαλέσω να δώσετε το ανάλογο ενδιαφέρον, γιατί επιτέλους κάτι πρέπει να κάνουμε, αν μη τι άλλο, και για αυτά τα άτομα. Για μας λοιπόν θα ήταν πιο έντιμο και πιο ξεκάθαρο στο τεχνικό πρόγραμμα να καταγράφονται τα έργα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν και να γίνονται. Και να μην έχει ο κόσμος μία ψευδαίσθηση ότι πρόκειται να γίνουν πάρα πολλά και θα πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια και να λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η φράση του κ. Δημάρχου. Ευχαριστώ πολύ. Για μας πρέπει το τεχνικό πρόγραμμα να είναι ρεαλιστικό, επεσήμανε ο επικεφαλής παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης, Στράτος Καλόνης. Το τεχνικό πρόγραμμα έχει ένα σκοπό, να λύσει καθημερινά ζητήματα των πολιτών και να γίνει και μια σειρά έργα που μπορεί να έχουν και μακροχρόνια βελτίωση, δηλαδή της ζωής. Εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρα, με τη μικρή εμπειρία που έχω, γιατί πρώτη φορά είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά παράταξη είναι χρόνια, ότι και πρόχειρα γίνεται και μην ξανακάνω την ίδια κριτική. Νωρίς το πήραμε πολύ αργά, δεν μπορούσαμε να τα κοιτάξουμε τα θέματα κτλ. Φυσικά, ούτε μπορείς να πάρεις θέση για όλα αυτά τα έργα που παίρνουν εδώ πέρα τα 170 πόσα βγαίνουν, αλλά είναι το θέμα το ότι με ποια υποδομή, με ποια σκέψη γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες. Εμείς αυτό βάζουμε. Προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα λείπει τελείως η κατάσταση που να κάνει σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Με έργα που αφορούν τον κάμπο της Σάρτας. Και σε σχέση με μια σειρά αντιπλημμυρικά ή αντικειμενικά ή άλλα δευτικά έργα κτλ. Εγώ δεν λέω θετικά, παραδείγματος χάρη, γιατί εμείς θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έργα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι και για την πυροπροστασία που θα γίνουν υποχρεωτικά για τις επισκευές στα σχολικά κτίρια κτλ. Το θέμα είναι πώς αυτό το πράγμα να μην το περνάμε ντούκου. Να μην γίνεται συζήτηση ούτε μεταξύ μας, πιο σοβαρή, αλλά και γενικότερα με τους πολίτες. Εδώ πέρα πρέπει να κατανοηθεί ότι, παιδιά, μια σειρά έργα που γίνονται συνάδελφοι και θα γίνουν, εκτός από τα παραδείγματα που είπαν όλοι με τις πιστώσεις, άλλα προϋπολογίζουμε, άλλες πιστώσεις είναι κάποια και τραγικά. Δηλαδή, η μελέτη για να γίνει το κλειστό, το στεγασμένο εκθεσιακό κέντρο, η μελέτη λέει 875.000. Καθίστε τώρα. Δεν ξέρω κι εγώ. Ποια μελετητικά γραφεία. Δηλαδή και 50 υπαλλήλους να φέραμε αρχιτέκτονες και μηχανικούς για ένα τρίμηνο, θα είχαμε κάτι μελέτη και θα είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα το είχαμε φτιάξει κιόλας. Όχι με τα ίδια λεφτά, τα μισά. Βέβαια, ο συμβατικός προϋπολογισμός του πηγαίνει πολύ παρακάτω.
Ως τεχνική έκθεση, έκθεση ιδεών και κατάλογο έργων που δεν είναι ρεαλιστικό παρουσιάζοντας οργασμό έργων, χαρακτήρισε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων η επικεφαλής της παράταξης ριζοσπαστική δημοτική αλλαγή Λίτσα Κιτσαντά. Αυτό δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα, το θεωρώ φτωχό, στερείται μακρόπνοου σχεδιασμού κλπ. Εμείς ψηφίζουμε όχι, τόνισε. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων για το 2020 δεν ξέρω αν πρέπει να ονομάζεται τεχνικό πρόγραμμα ή αν πρέπει να ονομάζεται τεχνική έκθεση, έκθεση ιδεών, πρόγραμμα, κατάλογος έργων κλπ. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας κατάλογος έργων. Η πλειοψηφία, η συντριπτικότητα η πλειοψηφία των οποίων, θα έλεγα τουλάχιστον το 80-90%, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, τουλάχιστον ούτε καν κάποια βήματα θα γίνουν μέσα στο 2020. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι μη ρεαλιστικό και απλά μπαίνει για να δημιουργείται μπούγιο. Να φέρετε εδώ πέρα ότι ο Δήμαρχος κάνει πράγμα ή βρίσκεται σε οργασμό, πώς να το πω, οικοδομικών και άλλων έργων και τεχνικών έργων του Δήμου Αρταίων, να το παρουσιάσει αυτό, να πει τόσα έργα, τόση σάρτα κτλ. Και αυτό έχει και ένα άλλο στοιχείο. Τα βάζουμε όλα μέσα, δεν τα καρδίζουμε κανέναν, τα έχουμε καλά με όλους. Δεν ιεραρχούμε και προτεραιότητες. Άμα κάποια πράγματα μας βγουν, ανάλογα και με τη συγκυρία, ανάλογα και με το τι μας βολεύει, ανάλογα και με το τι θέλουμε, πάντα και να εξυπηρετήσουμε και να προχωράμε. Βάζουμε και μια πίστοση εκεί πέρα να φαίνεται 100 ευρώ ή 1000 ευρώ. Και αναλόγως με τις αναμορφώσεις και τις τροποποιήσεις που θα φέρουμε στα δημοτικά συμβούλια, θα κόβουμε και θα ράβουμε τη γνωστή κοπτορετική. Αυτό λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα. Καλύτερα να ήταν λιγότερα τα έργα, να ήταν έργα που να έχουν μια ρεαλιστική προσέγγιση να μπορούν να γίνουν παρά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ θα το κρίνω το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 με συγκεκριμένους επιθετικούς προσδιορισμούς, τους οποίους και θα εξηγήσω. Πρώτον, το θεωρώ φτωχό. Και είναι φτωχό γιατί μπορεί να είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα 3,4 εκατομμύρια που μας είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Πανέτας προηγουμένως, αλλά στην πραγματικότητα 2,1 είναι έργα, είναι ποσά που, αφορούν χρηματοδοτήσεις που αφορούν συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή παλαιότερων ετών που τα έχουμε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα. Και από τα υπόλοιπα το 1 εκατομμύριο είναι 855.000 για τα νέα έργα, μόνο, 855 μόνο, λοιπόν, τόσα έχουμε, 105.000 ευρώ για τις επισκευές και τις συντηρήσεις των σχολείων και 50.000 για την προστασία. Αυτά είναι. Το λόγο στη συνέχεια πήραν αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ κλείνοντας το θέμα, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Σιρογιάννης επεσήμανε: κορυφαία πολιτική διαδικασία και είναι λογικό να υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Ωστόσο, το τεχνικό πρόγραμμα συντάχθηκε βάσει των αναγκών των δημοτών κατά τη δική μας άποψη και είμαστε ανοιχτοί να εντάξουμε και όσα ακόμα κρίνονται απαραίτητα. Είμαι περήφανος γιατί δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ την προηγούμενη περίοδο, σημείωσε. Θέλω να πω, είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα ρεαλιστικό, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όσα γνωρίζουμε τα έχουμε αποτυπώσει, γιατί θεωρούμε ότι χρειάζονται στην περιοχή μας και πρέπει να βοηθήσουμε και τους πολίτες, γιατί εξυπηρετούνται ως τελικοί χρήστες αυτών των έργων. Αν κάτι ξεχάσαμε, είμαστε στη διάθεσή σας, σας λέμε και των προτέρων, πάρτε το, γιατί δεν είχατε το χρόνο για να το βάλουμε εδώ. Και στην πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος δεσμευόμαστε ότι τη δική σας πρόταση, όπως είπε ο κ. Σκανδάλης, αυτά και δεσμευτήκα εδώ και λέμε ναι, θα βάλουμε τον κ. Σκανδάλη τα έργα. Αν ξεχάσαμε κάτι, άνθρωποι είμαστε, φέρτε μας να το συμπληρώσουμε. Θα μας κάνετε καλύτερους. Εμείς είμαστε η διοίκηση του Δήμου. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων που μας κάνετε καλύτερους. Φέρτε τις προτάσεις σας για να φανούμε και να λύσουμε όλα τα προβλήματα.